Η ανασφάλιστη εργασία οργιάζει και στην Κρήτη, ιδίως το καλοκαίρι, με την αύξηση των εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα. Γεγονός που επιβεβαιώνει και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, μετά και τους πρόσφατους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικές περιοχές, με τα αποτελέσματα να είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικά. Πραγματικά διαπιστώθηκε η εικόνα, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό το Εργατικό Κέντρο παρουσιάζει και δεν είναι άλλη από τον εργασιακό μεσαίωνα. Διαπιστώθηκαν ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, διαπιστώθηκαν εργαζόμενοι που δεν πληρούσαν και τις υγειονομικές διατάξεις. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ. Οι εργαζόμενοι εδώ πέραν πολλά χρόνια και η ελέγχη είναι τακτική. Σχεδόν κάθε εβδομάδα. Είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το τριήμερο από 18 έως 20 Αυγούστου ελέγχθηκαν 35 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου 16 εργαζόμενοι εντοπίστηκαν θέλοντας και μη να μην πληρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η ασφαλιστική νομοθεσία. Σίγουρα όταν δυσκολεύεσαι να βρεις δουλειά, είναι λογικό, ας πούμε, να δουλεύεις και περισσότερες ώρες και με λιγότερα χρήματα. Στο τουρισμό υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στον επιστημισμό. Σε ταβέρνες, σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Στα ξενοδοχεία είχε σταματήσει το φαινόμενο από τη στιγμή που κάποια ξενοδοχεία βρεθήκανε εργαζόμενοι ασφάλιστοι και τα πρόστιμα επιβλήθηκαν. Για να καταπολεμηθεί όμως η μαστιγά αυτή, χρειάζονται και όπλα τα οποία δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να γίνονται με δυσκολία. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ζητά την επαναλειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού του ΙΚΑ, αλλά και την ενδυνάμωση της επιθεώρησης εργασίας, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου για τις συνέπειες στα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη προβληματικά και φοβόμαστε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουμε πει ότι επιβάλλεται η επαναλειτουργία της ΕΙΠΕΑ, του ελεγκτικού μηχανισμού του ΙΚΑ, καθώς επίσης και η ενίσχυση της τοπικής επιθεώρησης εργασίας. Η μαύρη εργασία καλπάζει και στην Κρήτη, καθώς η ανάγκη για το μεροκάματο οθεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους να αποδέχονται τις συνθήκες εργασίας που παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα. Δεν κάνεις παραχωρήσεις. Αναγκάζεις. Δεν βάζουν ασφάλεια τώρα που είναι τα πράγματα έτσι. Η μισθή είναι, το ξέρετε, πολύ κατώτερη. Τι άλλο να περιμένεις, δηλαδή να δουλεύεις τζάμπα. Τζάμπας έχουν για να δουλεύεις σήμερα. Όπως τονίζεται από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, το πρόβλημα δεν λύνεται με ημίμετρα, όπως με δειγματοληπτικούς ελέγχους από κλιμάκια της Αθήνας.